4 μόλις χιλιόμετρα από τον Ευρωπό ξεπροβάλλει το Πολύπετρο, με το εκκλησάκι της Παναγίας της Φανερωμένης να καλωσορίζει όλους τους επισκέπτες στην είσοδο του χωριού. Με το πλατανόρεμα να προσφέρει τη δροσερή σκιά του κάτω από τα υπέργυρα πλατάνια δίπλα στα τρεχούμενα νερά που πηγάζουν από το γειτονικό βουνό Πάικο. Με την πλατεία του χωριού να αποτελεί σημείο συνάντησης για τους 550 περίπου κατοίκους του χωριού που αναζητούν λίγη δροσιά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε αυτό το χωριό βρήκαν τη νέα τους πατρίδα το 1924 οι πρόσφυγες από το Κίσδευρετ της Μικράς Ασίας. Εδώ όταν ήταν τα πρώτα χρόνια ήμασταν φτωχοί και το κράτος μας ακόμα ήταν φτωχός. Μας ενίσχυσε πολύ, αλλά ήταν και φτωχός, ναι. Και ώσπου να μας κάνουν τα σπίτια του επικισμού, κάτσαμε στους εντόπιους, στην εκκλησία, στο σχολείο, όπου να είναι κάτσαμε. Το Κίσδευρετ βρισκόταν στη Μικρασία, κοντά στην πόλη Νικομίδια και κατοικούνταν από 650 ελληνικές οικογένειες. Οι κάτοικοι του Φούλατζικ ήταν κοντοχωριανοί με τους Κιζερβενιώτες, όπως είναι και τώρα οι κάτοικοι του Πολυπέτρου με αυτούς του Ευρωπού. Στο Κίσδευρετ πολύ καλά περνούσανε, πάρα πολύ, όπως λένε, πολύ. Ο καθένας είχε τα ζώα του, τα κοράφια του, έπιανανε κουκούλι. Οι γυναίκες φορούσαν την παραδοσιακή υφαντή στολή του Κίσδευρετ με ένα βαμβακερό καπέλο που στην κορυφή ήταν ραμμένο ένα ξυλάκι για να σηκώνει το τσεμπέρι που έδιναν αργότερα στο σαγόνι τους και στην κορυφή του καπέλου. Οι κάτοικοι ήταν όλοι τους Έλληνες στο φρόνημα, αλλά μιλούσαν μια κάπως περίεργη γλώσσα που έκανε τους Τούρκους της περιοχής να τους αποκαλούν τρακατρούκηδες. Έχουμε μια γλώσσα. Είναι πολύ ανακατωμένη, τουρκικά. Σλαβικά έχει, ναι. Τουρκικά έχει, Βουλγαρικά. Το μίλημά μας είναι μέχρι το 1-2 σλαβικά. Από εκεί και πέρα, τουρκικά είναι, ναι. Τα τραγούδια μας είναι τουρκικά. Ένα από τα λίγα τραγούδια που δεν είναι στα τουρκικά αλλά στα τρακατρούκικα είναι το τραγούδι του γάμου στο σπίτι του γαμπρού. Μαζευόταν οι συγγενείς και πήγαινα στο γάμο. Και στο γάμο, πριν να έρθουν τα όργανα, πιανόνταν και τραγουδούσανε. Αυτό είναι γιοσλεμέ. Το κάναμε στη Μικρά Ασία και τότε δεν υπήρχε κουφέτα και με αυτό οι νύφοι έστελνε στο γαμπρό και μοίραζαν όλο το χωριό για σημάδι. Μετά την ομαδική σφαγή στο Φούλατζικ, σειρά είχε το Κίσδευρετ. Το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου του 1920, το χωριό πυρπολήθηκε από τους Τούρκους και οι Κιζερβενιώτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να βρεθούν το 1924 στα ελληνικά χώματα. Εμείς και αν πηγαίνουμε, λέει, πηγαίνουμε για την Ελλάδα, πηγαίνουμε, λέει. Είμαστε Έλληνες, λέει. Τους έπαιρναν στρατιώτες. Οι Τούρκοι τους έπαιρναν και αυτοί θυσία γινότανε. Δεν ήθελαν να πάνε. Το Πολύπετρο κατοικείται και από γηγενείς Μακεδόνες που ίδρυσαν το χωριό περί το 1875 με την ονομασία Κοσίνοβο. Οι περισσότεροι ντόπιοι έβγαζαν το μεροκάματο ως γεωργοί, κτηνοτρόφοι και οικοδόμοι και έμεναν σε πληθώχτιστα σπίτια μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Εγώ από ό,τι θυμάμαι παλιότερα πριν το 40 ήταν χώμα από κάτω και αγοράζανε ψάθα. Βάζανε μια ψάθα κάτω στρώνα από το βάζο και μετά μια κατοικιλή με βάζανε και αυτό ήταν το στρώσιο. Τότε ήταν δύο οικογένειες, τρεις οικογένειες, ένα σπίτι μαζευότανε. Εγώ έκανα λίγη αγροτική, με καπνά, έκανα και τον οικοδόμο. Φτώχεια ήταν, λεφτά δεν είχε. Φτιάναμε κάτι, λίγο από την οικοδομή, λίγο με τα καπνά, τα φέραμε βόλτα. Μόλις τελειώνει τον Οκτώβριο τα καπνά το Σεπτέμβριο, στα βαμβάκια πηγαίναμε. 11 η ώρα το βράδυ ερχόμαστε.
πότε θα μαγειρεύεις, πότε θα πλένεις τα παιδιά, πότε να τα συγγύρεις, πότε να κάνεις. Δύσκολες εποχές ήτανε. Τα σπίτια αχνοφώτιζαν το βράδυ από τις λάμπες πετρελαίου και οι καθημερινές μετακινήσεις γίνονταν με κάρα, άλογα και γαϊδουράκια μέσα από τους στενούς χωματόδρομους που το χειμώνα γέμιζαν με λάσπη. Φως δεν είχαμε. Φως δεν είχαμε. Δρόμοι είχαμε, αλλά με λάσπη, όχι ασφάλτο. Το ρεύμα ήρθε το 66. Με χαλίκια. Προσωπική εργασία ο κόσμος δούλευε από 5-6 μέρες. Άμα με το κάρο ρίχναμε στον δρόμο. Να μην γίνει λάσπη. Οι γυναίκες μαγείρευαν υφκάδες και τραχανό που τον έφτιαχναν από το καλοκαίρι για να ξεραίνεται πιο εύκολα και να έχουν όλο το χειμώνα φαγητό. Η κυρία Πετρούλα φτιάχνει ακόμα τραχανό κάθε χρόνο τον Αύγουστο και τον μοιράζει στα παιδιά της. Κάνουμε έτσι τις πιτούλες, μετά θα ξερεθούν λίγο και θα τρίβουν, θα κάνουν πιο ψηλά. Μετά τα βάλουν στο κόσκινο, θα τρίβουν. Θα γίνει ψηλό τραχανό. Οι ντόπιοι έχουν έθιμα που χάνονται πίσω στους αιώνες, όπως είναι το έθιμο της φωτιάς, γνωστό ως κόλντε, που αναβιώνει κάθε χρόνο προπαραμονή των Χριστουγέννων στις 23 Δεκεμβρίου. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι υποστηρίζουν πως το έθιμο συμβολίζει τη γέννηση του Χριστού και τη σφαγή των παιδιών από τον Ηρώδη, καθώς κόλαμ στη τοπική τους διάλεκτο σημαίνει σφάζω. Ένα γύρω-γύρω στη φωτιά. Και μετά πήρε από σπίτι σε σπίτι, όλοι το φόραζε και έπαιρνε κουλουράκια τους δηλαδή. Ναι. Και έπαιρνα, εγώ είχα ακούσει, από τη φωτιά που ανάβανε, έπαιρνε κάρβορα για το σπίτι, για υγεία, για να πάει η χρονιά καλύτερα. Νέοι ανάβουν μια μεγάλη φωτιά στην πλατεία του χωριού και μέχρι να ανοιχτώσει στείνεται ένα μεγάλο γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και μπόλικο κρασί. Η φωτιά αυτή κάποτε δεν έσβηνε μέχρι την ημέρα των φώτων για να διώχνει τους καλικάντζαρους των Χριστουγέννων. Ο Πολυκράτης Παντσίδης έχει επιμεληθεί με μεγάλη φροντίδα και αγάπη μια λαογραφική συλλογή που καταγράφει την πλούσια λαογραφία του τόπου. Ο πολιτιστικός σύλλογος του Πολυπέτρου τιμά την παράδοση και των προσφύγων από το Κίστερβετ και των εντόπιων κατοίκων του χωριού. Νέοι χορευτές έχουν πάρει σήμερα τη σκυτάλη και οι γυρεότεροι τους καμαρώνουν για τη χάρη και τη λεβενδιά τους. Άνθρωποι απλοί που έζησαν μια ζωή γεμάτη από στερήσεις, που πέρασαν μέσα από τη δίνη δύο παγκοσμίων πολέμων, που έμαθαν να αντιμετωπίζουν τις κακουχίες με χαμόγελο και τραγούδι. Μικρασιάτες, Θρακιώτες, ντόπιοι Πόντιοι και Βλάχοι συνυπάρχουν στην περιοχή από το 1924. Παντρεύτηκαν μεταξύ τους, έκαναν παιδιά και σήμερα έχουν εγγόνια και δυσέγγωνα που συνεχίζουν τις παραδόσεις των προγόνων τους, με την ανάμνηση της προσφυγιάς ωστόσο να μην σβήνει ποτέ. Ακόμα ακούγονται οι ψήθυροι των γερόντων που αφηγούνται τη ζωή στα ματωμένα χώματα της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, το μακρύ ταξίδι μέχρι τη νέα πατρίδα και τη λαχτάρα που είχαν να πλάσουν νέα όνειρα μέσα από τα συντρίμμια της χαμένης τους πατρίδας.